Στο πλαίσιο της συμμετοχής του Δήμου Σερών στην Ευρωπαϊκή Ομάδα Κινητικότητας, το πρωί της Παρασκευής στον πεζόδρομο της οδού Κωνσταντίνου Καραμαλή, πραγματοποιήθηκε δράση άσκηση με σκοπό να μάθουν οι μαθητές πώς πρέπει να συμπεριφερθούν όταν ένα λεωφορείο πάρει φωτιά. Το σενάριο προέβλεπε φωτιά στον κινητήρα του λεωφορείου, εκένωσή του, αμπεγκλωβισμό μαθητών από την πυροσβεστική, καθώς και την παροχή πρώτων βοηθειών σε όσους είχαν τραυματιστεί. Μία άσκηση που παρουσιάστηκε για πρώτη φορά στο Δήμο Σερών υπό την επίβλεψη της εθελοντικής οργάνωσης ΕΝΟΔΙΑ. Παρακολούθησαν η Δήμαρχος Σερών Βαρβάρα Μητλιάνκα και ο αρμόδιος αντιδήμαρχος Αθανάσιος Γάτσιος, οι οποίοι εξέφρασαν την ικανοποίησή τους για τη συμμετοχή των μαθητών τόσο στην Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Κινητικότητας, όσο και στο Eco Festival που φιλοξενείται στην έκθεση Σερέξπο. Το πρόγραμμα συνεχίζεται με μεγάλη επιτυχία. Σήμερα είναι η άσκηση της εκένωσης αστικών συγκοινωνιών. Συμμετέχουν και τα παιδιά. Έτσι για να ενεργοποιηθεί ο κόσμος σχετικά με την βιώσιμη κινητικότητα μέσα στις πόλεις. Να πούμε λίγο ότι η συγκεκριμένη άσκηση γίνεται για πρώτη φορά και είναι πάρα πολύ σημαντική. Η συγκεκριμένη άσκηση γίνεται για πρώτη φορά με πολύ συμμετοχή και είναι πάρα πολύ χρήσιμη, γιατί πραγματικά μαθαίνουμε πράγματα τα οποία αχρίαστα να είναι, αλλά πραγματικά έχει σημασία η συμπεριφορά να έχουν εξασκηθεί, ειδικά ο νεότερος κόσμος, στο τι πρέπει να κάνει σε περιπτώσεις, τέτοιες περιπτώσεις κινδύνου. Είσαστε ευχαριστημένοι από τη συμμετοχή? Φυσικά. Έχει συμμετοχή όλη την εβδομάδα. Η υπηρεσία έχει δώσει τον καλύτερο εαυτό της και πραγματικά τα παιδιά είναι για πολλά συγχαρητήρια. Να το πω και αυτό, γιατί αφανείς ήρωες αυτοί είναι. Και μπράβο στην υπηρεσία που το τρέχει με αυτόν τον τρόπο. Παρόλο που βρισκόμαστε στη σκιά της μεγάλης διοργάνωσης που αυτές τις μέρες έχει ο νομός μας και ο Δήμος μας, εννοώ τη Σερέξπο, ο Δήμος Σερών αυτές τις μέρες υλοποιεί δύο σημαντικές δράσεις. Η μία είναι το Eco Festival που αναπτύσσει τις δραστηριότητες του μέσα στο χώρο της Σερέξπο. Μετά από πολύ καιρό. Μετά από 4 χρόνια. Και επίσης υλοποιούμε το πρόγραμμα της Ευρωπαϊκής Εβδομάδας Κινητικότητας, ένα πάρα πολύ σημαντικό πρόγραμμα. Γιατί σημαντικό? Γιατί στη ζωή όλα αλλάζουν καθημερινά και πρέπει να αρχίσουμε να προσαρμοζόμαστε και εμείς στα νέα δεδομένα με πολύ μεγάλη, με πολύ σεβασμό στους ανθρώπους που δεν μπορούν κινητικά εύκολα να έχουν μεγάλη ευκολία. Δυστυχώς έχουμε προχωρήσει πολύ, αλλά θέλουμε ακόμη πολλά βήματα για να ολοκληρώσουμε αυτά. Και ο στόχος αυτών των εκδηλώσεων, πέραν όλων των άλλων της εκπαίδευσης, της μάθησης από μικρά παιδιά, από νεολαίους, από ανθρώπους με ειδικές ικανότητες, από την ίδια την κοινωνία που θέλουμε να την ευαισθητοποιήσουμε, ο βασικός στόχος είναι να μάθουμε όλοι ακριβώς αυτό που είπα, να ευαισθητοποιηθούμε πάνω σε αυτά και να υιοθετήσουμε με μεγαλύτερη ευκολία τη νέα κατάσταση, την κινητικότητα, έτσι ώστε να μπορούν να υλοποιηθούν και έργα και δράσεις από το Δήμο, όπου πολλές φορές, γιατί είναι παλιές οι πόλεις μας κακώς δομημένες, πολλές φορές αναστατώνουν μεν την καθημερινότητα, αλλά είναι υποχρεωτικό και βασικό ότι πρέπει να προσαρμοστούμε σε αυτά τα νέα δεδομένα. Ευχαριστώ πάρα πολύ τους συνεργάτες της τεχνικής υπηρεσίας που με πολύ μεγάλο κόπο και ζήλο διοργάνωσαν αυτήν την εκδήλωση. Ευχαριστώ πάρα πολύ την ΕΝΟΔΙΑ που
έδωσε πολύ μεγάλο ζήλο αναβάθμιση την εκδήλωση. Χθες είχαμε μια πάρα πολύ καλή εκδήλωση. Δεν είχα το χρόνο να πάω στο πάρκο κυκλοφοριακής αγωγής με πάρα πολύ κόσμο. Και σήμερα έχουμε πάλι μέσα στο κέντρο της πόλης διάφορες δράσεις, από την εκπαίδευση, από την τροχέα, από πρώτες βοήθειες, από ποια διαδικασία, πώς πρέπει να κινείται ο ποδηλάτης και όλες. Και τώρα θα έχουμε σε λίγο και μια επιχείρηση εκένωσης από φλεγόμενο λεωφορείο με πολύ σημαντικές δράσεις. Νομίζω ότι αυτό γίνεται πρώτη φορά, δεν έχει σημασία. Πρώτη φορά, ακριβώς. Και είμαστε πολύ χαρούμενοι γι' αυτό. Πιστεύω ότι το χαίρονται και το αποδέχονται και τα παιδιά και τα σχολεία και οι δάσκαλοι και όλος ο κόσμος. Και είμαστε χαρούμενοι και ελπίζουμε να συνεχίσουμε αυτές τις δράσεις να αγκαλιάζει η κοινωνία. Άρα είστε ικανοποιημένος από τη συμμετοχή? Πάρα πολύ ικανοποιημένος, και ναι. Για το Eco Festival και για το Eco Festival και για την Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Κινητικότητας, που επαναλαμβάνω είναι ένας θεσμός πάρα πολύ σημαντικός, όπου περισσότερο έχει εκπαιδευτικό χαρακτήρα και συνήθως εκπαιδεύονται πιο εύκολα οι νέες γενιές και υιοθετούν τις νέες πρακτικές. Που είναι και το μέλλον, και αυτό προσπαθούμε να κάνουμε. Παράλληλα, πραγματοποιήθηκαν στον πεζόδρομο της Κωνσταντίνου Καραμαλή και άλλες δράσεις ενημέρωσης, όπως μαθήματα κάρπα και οδικής συμπεριφοράς, με τη συμμετοχή μαθητών από διάφορα σχολεία. Ενώ η τροχέα της πόλης μοίραζε ενημερωτικά φυλάδια στους συμμετέχοντες. Γονατίζουμε, είπαμε, στο ύψος των νόμων. Ωραία. Μπράβο. Θέλουμε να δούμε αν αυτός ο άνθρωπος τι κάνει, αν έχει αισθήσεις. Δείξε μας λοιπόν λιγάκι, Σοφία, πώς το κάνουμε. Πιέζουμε εδώ. Πολύ ωραία. Χτυπάμε ή πιέζουμε πάνω στις κλίδες. Με λένε Παναγιώτα. Λοιπόν, ευχαριστούμε, Παναγιώτα, για την συμμετοχή σου εδώ. Θέλουμε μια μικρή βοήθεια να μας εξηγήσει και να μάθουν όλοι οι μικροί μας φίλοι και οι υπόλοιποι πώς βοηθάμε κάποιον άνθρωπο που στέκεται ακριβώς όπως είμαστε εμείς στην αρχή της διάβασης και έχει σκοπό να περάσει απέναντι, να διασχίσει τον δρόμο με ασφάλεια. Είτε έχει